Αυτή είναι η νέα πιλωτική μονάδα παραγωγής βιοπλαστικού που έχει εγκαταστήσει ο ΕΣΔΑΚ σε χώρο της ΔΕΙΑΙ στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Μέσα στα πλαίσια των δράσεων που έχουμε σαν ενιαίο σύνδεσμος απορριμμάτων μαζί με τους φορείς και με την επικεφαλή στο Δήμο Ηρακλείου, προσπαθούμε να βρούμε δράσεις και παρεμβάσεις στο επίπεδο των χρηματοδοτήσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να προωθήσουμε το ζήτημα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Η μονάδα θα επεξεργάζεται τα υπολείμματα τροφών που παράγονται σε ξενοδοχεία, τα οποία σε άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στην ταφή, προκειμένου να παράγει βιοπλαστικό, ένα υλικό χρήσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, λέγεται UIA. Το όνομα του προγράμματος είναι A2U Food. Η διαδικασία είναι η εξής. Θα υπάρχει μια συνεργασία με τα ξενοδοχεία ή με μεγάλες μονάδες, τα οποία θα μας δίνουν τα τρόφιμα που είναι να πεταχτούν ή να μην χρησιμοποιηθούν. Και αυτά τα τρόφιμα θα έρχονται εδώ με κάποιες χημικές διεργασίες, θα γίνεται πολυγαλακτικό οξύ. Το πολυγαλακτικό οξύ είναι πρώτη ύλη σακούλες, κομποστοποιήσιμες. Ο Δήμος είναι επικεφαλής εταίρος, συμμετέχουν στο πρόγραμμα το ΕΛΜΕΠΑ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης, είναι και άλλοι φορείς, ο ΕΣΔΑΚ βασικά. Βεβαίως, κατά αποτέλεσμα έχουμε και τη μείωση των απορριμμάτων. Η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση με ειδικό απορριμματοφόρο του Δήμου Ηρακλείου. Μετά από διαλογή, τα απόβλητα θα οδηγούνται σε ένα σύστημα βιοαντιδραστήρων και θα μετατρέπονται σε πρώτη ύλη παραγωγής βιοπλαστικών. Να μειώσει τα απορρίμματα τα οποία οδηγούνται στην ταφή. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να πω ότι είναι σημαντικό ζητήματα και θέματα που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση. Ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση των απορριμμάτων. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και το Δήμο Ηρακλείου και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.